πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Δεν υπάρχουν ξανά νοσοκομεία της χώρας. Αυτές όχι. Ούτε σε ιδιωτικά, ούτε σε δημόσια. Σε κανένα, όχι. Είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα. Αυτό πόσο, σε τι βαθμό αναβαθμίζει και τη λειτουργία της ίδιας της μονάδας. Λοιπόν, αυτό βασικά είναι για την νοσηλεία προώρων εντατικής νοσηλείας. Εμείς σαφώς και θέλουμε να εξελιχθούμε έτσι και είναι πολύ βασικό για το να μας βοηθήσει αυτό ο εξοπλισμός ο απαραίτητος. Και οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ καλό βήμα αυτό. Σαφώς χρειάζονται και άλλα, έχουμε πάρει και κάποια άλλα μηχανήματα και χρειάζεται και το προσωπικό βεβαίως, δεν είναι μόνο τα μηχανήματα που μπορούν να κάνουν μια μονάδα. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικό βήμα αυτό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι πολύ εύχριστες από το προσωπικό και για εμάς δηλαδή και για τα παιδάκια είναι πολύ βολικές, που αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την καθημερινή πράξη. Και νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον είμαι ενθουσιασμένη που τις έχουμε τις θερμοκηπίδες αυτές και ευχαριστώ και τον κύριο διοικητή που τουλάχιστον έτσι το γνώρισα εγώ με το να προσπαθεί να βάλει το ΕΣΠΑ, να βάλει κάποια μηχανήματα από τη μονάδα και είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Αν δείτε τις παλιές θερμοκηπίδες που έχουμε είναι τουλάχιστον 15 ετίας, 20 ετίας που πλέον έχουν φθορές. Σαφώς και δεν μπορούν εκεί να νοσηλευτούν προώρα παιδάκια και οι φθορές τους είναι τέτοιες που ίσως σιγά σιγά θα γίνουν και ακατάλληλες, οπότε αυτό ήταν απαραίτητο.